κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο και συρρυκνώνεται. Αυτά που ξέραμε παλαιότερα, θυμάστε οι παλαιότεροι όλοι, εκείνα τα καλάθια, τα υπερχιλισμένα σε υπεραγορές, τώρα μόνο στη φαντασία μας υπάρχουν, ένα όμορφο παρελθόν, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα, υπάρχουν καταγγελίες από έτσι, καταναλωτές, ότι φίλες και φίλοι υπάρχει θέμα με τις προσφορές. Υπάρχει παραπλανητική έτσι, συμπεριφορά όσον αφορά τις προσφορές. Δηλαδή γίνονται προσφορές, ακούμε όλοι ξέρουμε και τα λοιπά, στο λιανικό εμπόριο, αλλά είναι παραπλανητικές, υπάρχουν καταγγελίες. Πάμε στο Λουκά τώρα στο Δήμο να δούμε το θέμα αυτό. Αγαπητέ μου κύριε Αριστοδήμου, καλή σου μέρα. Καλημέρα αγαπητέ Ανδρέα, καλημέρα στους τηλεθεατές και είναι τηλεθεατρίες. Είναι ακριβό, ακριβό και πικρό το ψωμί. Έτσι, πικρό, πικρότατο. Δυστυχώς. Η τώρα, σύνοψη σου ναι. Αγαπητέ Ανδρέα καλύπτει τα πάντα και χαράζει και τις προεκτάσεις στην, δυστυχώς στην δυσμένη τη ζωή του ανθρώπου. Τώρα, τα παρακολουθείς χρόνια τα πράγματα, πάντα υπήρχαν στρεβλώσεις, πάντα υπήρχαν κενά που εκμεταλλευόντουσαν κάποιοι επιτίδιοι. Εδώ υπάρχουν τώρα καταγγελίες και το λέω αυτό γιατί, γιατί σήμερα που λέμε όλοι ότι υπάρχει ένα στρωμένο λιανικό εμπόριο, τακτοποιημένο, συσταρισμένο, με τίμιες συναλλαγές εμπορευομένων πελατών, εντούτοις υπάρχουν καταγγελίες που λένε ότι κύριοι υπάρχουν παραπλανητικές προσφορές. Λοιπόν, συσταρισμένο, συγκυρισμένο εμπόριο ως προς ποιους? Ως προς τους εμπορευόμενους. Μάλιστα. Αυτοί κάνουν κουμάντο, αυτοί χειραγωγούν την αγορά, όχι ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής ό,τι βρει μπροστά του. Και ό,τι αυτό που βρίσκει μπροστά του είναι αυτό που του προσφέρεται. Και αυτό που του προσφέρεται είναι περίπου αυτό το οποίο έχεις περιγράψει δυστυχώς και δεν είναι βέβαια καινούριο φαινόμενο οι παραπλανητικές προσφορές. Οι προσφορές που είναι, προσφέρονται περισσότερο σαν, πώς το λες αυτό, για να ψαρέψει ο καταναλωτής το δόλωμα, έτσι για να περάσει στην υπεραγορά και να ψωνίσει μαζί με τις προσφορές και βέβαια άλλα πράγματα, να γεμίσει το καλάθι του, είναι, ήταν συχνό. Τώρα αυτό το οποίο έχει διαφοροποιήσει την κατάσταση είναι η διεύρυνση. Δηλαδή, εκεί που μπορούσε μια υπεραγορά να έκανε 3, 5, 7 προσφορές, τώρα μπορεί να κάνει 30, 35 προσφορές. Και όλες αυτές οι προσφορές είναι πολύ δύσκολο να τις διαχειριστεί ο καταναλωτής. Να κάνει πω, τι, μέχρι τώρα του έλεγε το σύστημα, δυστυχώς, αντί να τον βοηθήσει, αντί να τον προστατεύσει, αντί να ελέγξει και να του δώσει του καταναλωτή πληροφόρηση, ενημέρωση, γιατί ο καταναλωτής χωρίς να έχει ενημέρωση δεν μπορεί να κάνει βέβαια επιλογή, βέβαια, να ψωνίσει, να ψωνίσει σωστά. Άρα αντί να γίνει αυτό, αφήνει τον καταναλωτή τώρα να έχει έναν πρόσθετο βάρος, να ελέγχει τι, πέρα από τις υπεραγορές που πρέπει να συγκρίνει, να συγκρίνει τώρα και τις προσφορές των υπεραγορών. Ναι, εντάξει, θα μου πεις ότι η εκμετάλλευση γίνεται και ξεκινά από πού? Από το γεγονός ότι όλα έχουν ακριβήνει, όλα είναι δύσκολα και άρα ο καταναλωτής είναι επιρρεπής να προσπαθήσει να βρει το πιο φθηνό για να αγοράσει. Προσπαθώντας να βρει το πιο φθηνό να αγοράσει, του προσφέρονται αυτές οι λεγόμενες προσφορές, όπως τες έχεις πει. Οι οποίες προσφορές όμως είναι πολλές φορές, τις περισσότερες θα έλεγα φορές, παραπλανητικές. Και αυτή η παραπλάνηση, ξέρεις, τιμωρείται μέσα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία και από τον νόμο του εμπορίου. Λοιπόν, βέβαια αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει και δεν έχει συμβεί ποτέ να κατηγορηθεί κάποιος για να τιμωρηθεί λόγω παραπλανητικής διαφήμισης, για παράδειγμα, ή των αθέμητων εμπορικών και γενικά πρακτικών. Η Επιτροπή του Υπουργείου Εμπορίου για τον καταναλωτή, λέει προστασίες καταναλωτή, λέει ότι επιβλέπει, κάνει ελέγχους συνεχώς. Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς ειλικρινά έχει την ικανότητα να κάνει, αν έχει το προσωπικό, εάν τους κάνει, πώς τους κάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί ο καταναλωτής να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Είναι πολύ δύσκολο ο καταναλωτής να πάρει σβάρνα τις υπεραγορές και να κοιτάξει τώρα και τις προσφορές, πέρα από το γεγονός ότι οι τιμές, πρέπει να ψάξει και για τις τιμές την υπεραγορά, δηλαδή που είναι πιο φθηνή. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Και ξέρεις κάτι άλλο? Αυτό με τις προσφορές έχει γίνει από τις περισσότερες υπεραγορές για να ανταγωνιστούν
και αυτές τις υπεραγορές οι οποίες φιγουράρουν ως πιο φθηνές. Δηλαδή, αν ο καταναλωτής ήξερε και άρχισε να πηγαίνει, να προτιμά μια υπεραγορά η οποία ομολογουμένως στην αγορά αναφέρεται ως πιο φθηνή, τώρα με τις προσφορές αυτές παραπλανούν διπλά τον καταναλωτή. Δηλαδή από τη μια τον βγάζουν από την υπεραγορά που φιγουράρει πιο φθηνή και τον βγάζουν και από τις πραγματικές τιμές. Γιατί οι πραγματικές τιμές στις προσφορές είναι ανεξέλεκτες. Δεν μπορεί να ξέρεις, παρουσιάζεις τώρα αγκουράκια, ντομάτα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προσφορές σε αυτά τα είδη. Μπορεί να μην υπάρχουν. Μη λέει για αγκουράκι, μη λέει για αγκουράκι. 4 ευρώ έχει πάει τα αγκουράκι. Το κόψαμε αυτό. Πάει τα αγκουράκι. Τώρα, ό,τι φάγανε, φάγανε αγκουράκι. Περιμένεις, τι προσφορά περιμένεις το αγκουράκι των 4 ευρώ, αγαπητέ, νερό. 3,99. Από το νερό. 3,99. Ωραία. Άρα, τι προσφορά. Λογικά τώρα βάζοντας. Περιμένεις από το αγκουράκι των 4 ευρώ, 3,99 λες. Θα παίρνουμε λοιπόν ένα αγκουράκι και θα το βάζουμε και θα το βλέπουμε, θα το θαυμάζουμε. Δεν θα το τρώμε. Έτσι. Όσοι φάγανε αγκουράκια. Τώρα να σου πω κάτι, αγαπητέ μου φίλε, εδώ μπαίνει ένα θέμα σοβαρό. Ψάρια. Ναι, άκου λιγάκι τώρα, γιατί θέλω τη σοφία σου εδώ. Μας ζαλίζανε τώρα 2 χρόνια για αυτό το περίφημο ή καλάθι. Ναι. Ότι μάλιστα η τελευταία πληροφόρηση λέει είναι ότι μπορεί να κάνουμε και χριστουγεννιάτικο ψώνια με το ή καλάθι. Ο Θεός και εγώ, έχω μάθει, τώρα το μάθα εγώ, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, το ή καλάθι δεν θα είναι τα 30, 40, 50 προϊόντα που θα οι τιμές θα είναι 30% κάτω, 40, 50. Θα είναι πληροφορίες που βρίσκεις φθηνά προϊόντα. Σε ποιες υπεραγορές. Αυτό είναι το καλάθι. Δεν θα είναι ακριβώς έτσι. Θα προσφέρονται μια σειρά από προϊόντα. Θα το δούμε. Δεν ξέρω στην πραγματικότητα πίσω από το μυαλό τους και πίσω από την, αυτή την εφαρμογή που έχουν σχεδιάσει τι ακριβώς θα προνοεί. Αλλά αυτό που φιγουράρει ή τουλάχιστον που από την εμπειρία της Ελλάδας φαίνεται, αν λειτουργήσει όπως στην Ελλάδα, δηλαδή στην Ελλάδα είχε και ευεργετικά αποτελέσματα με την έννοια του ότι επίεσε τους προμηθευτές, όχι απευθείας την λιανική πώληση, την υπεραγορά δηλαδή, να μειώσουν τις τιμές, να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτό θα είναι μια σειρά από προϊόντα τα οποία θα μπαίνουν στο καλάθι. Ο καταναλωτής από τη στιγμή που κάνει τη λίστα του, γιατί πρέπει να κάνει τη λίστα του, να δουλέψει και κάτι ο καταναλωτής, διότι έχει ρόλο να διαδραματίσει. Κάνοντας τη λίστα του, παίρνει αυτή τη λίστα με τα 30 ας πούμε προϊόντα και τα ψάχνει σε 2-3 υπεραγορές που είναι κοντά του. Δεν θα ψάξει από τη Λευκοσία στη Λεμεσόν και δεν ξέρω, ναι, από την Αγλαντζάνη στα Λατσά ή στην Λακατάμια. Θα ψάξει κοντά του. Από τη στιγμή που βρίσκει τα προϊόντα αυτά, τα σημειώνει και επιλέγει μετά, κάνοντας τη σούμα του, ότι αν ψωνίσω αυτά τα 30 προϊόντα αυτή τη στιγμή που τα βλέπω μπροστά μου από αυτή την υπεραγορά, θα έχω ένα όφελος τόσα, αν θα έχει. Θα το δούμε γι' αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βάζοντας τα προϊόντα αυτά στο ράφι, η υπεραγορά, με την ένδειξη καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκυριού, όπως θέλουμε να το πούμε, τότε παρουσιάζεται ο ανταγωνισμός, αν παρουσιαστεί. Και τότε βλέπει ότι, βλέπουν οι προμηθευτές, οι χοντρεμπόροι δηλαδή, ότι αυτό το προϊόν πωλείται πιο φτηνά, αύριο να το φτηνήσω κι εγώ. Εδώ είναι η αξία. Ναι, αλλά δεν θα είναι έτσι από ό,τι κατάλαβα. Θα είναι ένα εργαλείο που θα ενημερώνει τον καταναλωτή, μια εφαρμογή που θα βρει φτηνό αγκουράκι. Σε σχέση με άλλες υπεραγορές. Όχι, δεν θα του λέει κυρία υπεραγορά, είσαι υποχρεωμένη, όλοι είστε υποχρεωμένοι αυτά τα προϊόντα να τα βάλετε πιο φθηνά. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε. Α, μήλος. Επειδή κάνεις αναφορά στα μπορογυπευτικά, στα αγκουράκια, στις ντομάτες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εδώ τώρα δυστυχώς υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο ακριβώς δεν το βλέπει και δεν το ελέγχει η υπηρεσία. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα υπάρχει δίκαιο εμπόριο και αν υπάρχει γνήσιος ανταγωνισμός, διότι το τελευταίο διάστημα στα οπωροκυπευτικά ντομάτες, αγκουράκια και ακόμα και στα φρούτα έχουν παρουσιαστεί ένας τύπος μίνι άτυπου καρτέλ να συνεννοούνται μεταξύ τους.
και να βγάζουν τα αγκουράκια, λες εσύ τι είναι το 3,99, τι είναι το 4. Θα τρέχει ο καταναλωτής στο 1 cent διαφορά, ή στις ντομάτες ή στα αγκουράκια ή οτιδήποτε άλλο, πατάτες. Οι πατάτες που έχουν γίνει τόσο ακριβές όσο περισσότερο και από το κρέας, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, πώς θα επιλέξει ο καταναλωτής? Δηλαδή, υπάρχει και το ενδεχόμενο να χρηστεύσουμε αυτόν το καλάθι, να χρηστεύσουμε αυτή τη δυνατότητα τη σύγκριση των τιμών και τη βοήθεια του καταναλωτή στο να επιλέξει, και να το χρηστεύσουμε από τη γέννησή του, δεδομένου ότι επιτρέπουμε να λειτουργούν αυτού του τύπου τα καρτέλ. Αυτό είναι θέμα του ανταγωνισμού. Είναι θέμα μεγίστης σημασίας στην αγορά. Ποιος θα το ελέγξει? Ο καταναλωτής δεν μπορεί να το ελέγξει. Δεν μπορεί να χειραγωγήσει ο καταναλωτής την αγορά, τις τιμές. Θα πρέπει τις τιμές, μάλλον τις χειραγωγούν αυτοί που τις προσφέρουν. Οι προμηθευτές, οι έμποροι. Λοιπόν, άρα πρέπει να υπάρχει το κράτος, η προστασία του κράτους προς τον καταναλωτή, ούτως ώστε να εκλογηγευτούν κάποια πράγματα. Δεν μπορείς, κύριε, να κάθεσαι να συμφωνάς και να γυρίζεις από φρουταρία σε φρουταρία και τα αγκουράκια να είναι η διαφορά του 1 cent, λέει εσύ, ή το 2 ή το 3 cent. Ναι, αυτό είναι περιπέξιμο τώρα. Ακριβώς, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα καρτέλ, το οποίο πρέπει να ανακαλύψεις, πρέπει να ερευνήσεις, πρέπει να ελέξεις και πρέπει να δώσεις την ικανότητα στον καταναλωτή να μπορέσει να επιλέξει. Για να επιλέξει πρέπει να του δώσεις τη σωστή πληροφόρηση. Αγαπητέ μου κύριε Αριστοδήμου, έτσι τα κουβεντιάζουμε και μακάρι και οι φίλοι μας που ακούνε να καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται η παρέμβασή μας. Δηλαδή χρειάζεται να λειτουργούμε σωστά ως καταναλωτές για να μην γυρεύουμε μετά το λάθος. Διότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως φαίνονται. Ναι, αλλά Ανδρέα μου, πώς να συμπεριφερθεί ο καταναλωτής, σε παρακαλώ? Απλά έτσι σε μια σύνοψη να πούμε, όταν σε τα 4 τελευταία χρόνια που οι τιμές έχουν πάει συνεχώς πάνω, δεν κατεβαίνουν καθόλου, παρά το γεγονός ότι μας λέει και ο Υπουργός, ότι το μιλήσαμε την περασμένη φορά, ότι μειώνεται ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός δεν έχει να κάνει τόσο με την τσέπη του καταναλωτή και με των νοικοκυριών, με το budget, το προϋπολογισμό του νοικοκυριού, τέλος πάντων. Όταν, για παράδειγμα, βλέπεις σε αυτά τα 4 χρόνια ότι ο γενικός δείκτης επί 18,5% πάνω, αλλά στα τρόφιμα, ειδικά στα τρόφιμα, διότι αυτό απασχολεί τον κόσμο περισσότερο, πήγε 24% πάνω. Όταν το ψωμί πήγε 19,5% πάνω, το κρέας 50%, το ελαιόλαδο σχεδόν 100%, καλά, αυτό το έχουμε κόψει, το λαδάκι το κόψαμε. Οι πατάτες 200 σχεδόν. Έχει καιρό που το κόψαμε το λαδί. 97% το ρεύμα 111% που μας αφορά όλους. Πού να το πας? Πετρέλαιο, η βενζίνη. Όταν αυτά τα πράγματα τα βλέπει ο καταναλωτής, κόβεται η όρεξή του για να βγει στην αγορά. Η όρεξη. Με τι να πάει στην αγορά, αφού οι τσέπες είναι άδειες. Οι μισθοί είναι ίδιοι. Αυτό που κάνει ο καταναλωτής δυστυχώς είναι να απογοητεύεται, να αποθαρρύνεται και να λέει δεν μπορώ. Και τέλος, πήγε, με αγόρασε, ρίξε με στο καλάθι, ό,τι και να είναι. Αγαπητέ μου Λούκα μου, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή κουβέντα μας. Σου εύχομαι να τα καλά, καλύτερα. Πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να δούμε αυτό το δρόμο. Τι δρόμος λέει? Αυτή είναι πονεμένη ιστορία. Το γεφύρι της Σάρτας, ο Χρειά μπροστά του. Αυτό το δρόμο Πάφου. Πόλης Χρυσοχούς. Όλο γίνεται και ποτέ δεν γίνεται. Πάμε στο ρεπορτάζ και αμέσως μετά ο Χιλιάς ο Δημητριάδης, ο νομικός, μαζί μας εδώ για να δούμε αυτή την καταδίκη της Κύπρου από το ΕΔΑΔ για τους Σύρους πρόσφυγες. Πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων είναι η διαδικασία φιλικού διακανονισμού για το δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Η ανάδοχος εταιρεία Intracat Actor ζητεί παράταση για παράδοση του έργου, καθώς και αποζημίωση 22 εκατομμυρίων ευρώ λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν. Καταγγέλει την ίδια ώρα το Τμήμα Δημοσίων Έργων για πρόκληση συνεχιζόμενων δυσχεριών στην κατασκευή του έργου. Κάνει μάλιστα λόγο για εισηγήσεις που υποβλήθηκαν προκειμένου να ξεπεραστούν τα τεχνικά προβλήματα, οι οποίες ωστόσο δεν εισακούστηκαν. Με τον Υπουργό Μεταφορών να δηλώνει στο ΣΥΓΜΑ ότι οι προτάσεις εξετάστηκαν τόσο από τα δημόσια έργα όσο και από τρίτο μηχανικό. Η θέση των δημοσίων έργων ήταν ότι η λύση όπως προτείνεται δεν συνοδεύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία θα τους επέτρεπε να την αποδεχτούν. Για τραγική κατάσταση κάνει λόγο το ΑΚΕΛ. Σήμερα το έργο βρίσκεται σε μια φάση εγκατάλειψης.
κατασκευές που έχουν εκτελεστεί, όπως σύραγγες, γέφυρες, επιχώματα, βρίσκονται ημιτελοί, οι σύραγγες βάζουν νερά, οι οπλισμοί των γεφυρών έχουν οξυδωθεί, τα επιχώματα ξεκίνησαν να καταραίουν. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία ανέλαβε τη σύμβαση αξίας 73 εκατομμυρίων ευρώ το Μάιο του 2021 για να αποπερατώσει το έργο σε δύο φάσεις. Όπως πληροφορείται το ΣΥΓΜΑ, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων σχετικά με τις απαιτήσεις του εργολάβου αναμένεται περί τις 15 Οκτωβρίου και σύμφωνα με αυτήν θα καθοριστούν και τα επόμενα βήματα. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, με τη βοήθεια του έγκριτου και έμπειρου περί το ΕΔΑΔ νομικού του Αχιλέα του Δημητριάδη, θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε αυτή η καταδίκη της Κύπρου για τους Σύρους αιτητές ασύλου. Θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει για την Κύπρο αυτό. Καταρχήν δημιουργεί ένα προηγούμενο από ό,τι καταλαβαίνω και να δούμε ποιοι άλλοι κίνδυνοι κρύβονται γιατί υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Καλημέρα κύριε Δημητριάδη. Καλημέρα κύριε Δημητριάδη. Χαίρομαι που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ για το και επειδή έχετε εμπειρία μεγάλη από το ΕΔΑΔ, θέλω να μου πείτε πώς ακούγεται προς τα έξω όταν το ΕΔΑΔ καταδικάζει μια χώρα ευρωπαϊκή. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι, για να το πω κυπριακά, το ρεζιλίκι της υπόθεσης. Και μάλιστα, ειδικά για την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ακόμα πιο μεγάλο το ρεζίλεμα, διότι χθες πετύχαμε να ψηφιστεί η Κύπρος για πρώτη φορά ως μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ωραία, στα Ηνωμένα Έθνη μπαίνουμε στο Συμβούλιο και λέμε ότι θέλουμε να δίδουμε ίση προστασία σε όλους και στην Ευρώπη που είναι και η πατρίδα μας, παίρνουμε καμπάνες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά τα